Δεν θα σας ξάφνιαζε αν ξαφνικά ο Τάκης έκανε shutdown και δεν ασχολούνταν με τίποτα? Δεν θα έλεγες ότι κάπου αποσκοπεί? Ο Τάκης, επειδή είναι παίκτης στον οποίο τον πρόλαβα τους 2 μήνες που ήμουν μέσα, ήταν από πάντα εριστικός, αγενής, είχε αυτές τις τάσεις του να θυματοποιείται αρκετά και να πουλάει διάφορα πράγματα. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση η στάση του και σίγουρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί ξαφνικά να αλλάξει άποψη, όπως λες Ιωάννα μου. Από την άλλη όμως μπορεί και η ομάδα να τον έχει εξορίσει κατά κάποιο τρόπο και να μην μπορεί να ξαναμπεί μέσα. Γιατί όταν έχεις κάνει όλα αυτά, συμπεριφέρεσαι σε όλους με αγένεια, βρίζεις. Ναι, δεν είναι εύκολο να το γυρίσεις όλο αυτό. Έχει και ένα μελοδραματισμό, έτσι. Το κατάλαβα και από αυτό που είπε σε μένα, εκτός από τις φωνές του. Με ενοχλεί ότι μερικές φορές, επειδή κατηγορεί άλλους για ακροματικότητα, ότι λίγο τσιμπάει κάποια πράγματα που λέει, δημιουργώντας αυτό που έχω πει χιουμοριστικά drama queen, ότι έχει ένα μελοδραματισμό. Πάλι χθες άρχισε να μας λέει για το σκοπό του, για την κόρη του που είναι εκεί. Προσπαθεί ορίεται, να το περάσει. Απ' την άλλη, όμως, δεν μας κάνει εντύπωση σε όλους ότι μπορεί ένας άνθρωπος πραγματικά να είναι τόσο, ρε παιδί μου, με τους υπόλοιπους τόσο αγενής. Δηλαδή, μήπως υπάρχουν και πράγματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε δει. Γιατί, αλλά όταν υπάρχει. Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, είναι σαν να μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή ότι εγώ μπορεί να έρχομαι με νεύρα και αυτά να κάνω να ράνω. Προκλητική, αλλά προφανώς κάτι ίσως μπορεί να υπάρχει. Έτσι από την πρώτη μέρα όμως. Αυτό είναι και σχολιάσει. Θέμα χαρακτήρα. Αλλά δεν μπορείς να είσαι τόσο πολύ μια τέτοια στάση που περιγράφει η Πελαγία, την οποία τον έζησε και σαφώς μπορεί να μιλάει και καλύτερα που έχει ζήσει κάποιον. Και να λες ότι είναι ένας άνθρωπος τόσο αγενής, προκλητικός και ξαφνικά όλοι οι άλλοι να είναι, ας πούμε, να βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Προφανώς εισπράττει και κάποιες συμπεριφορές, αλλά ήταν και από την πρώτη μέρα, το είχαμε πει το πρώτο μας σχόλιο, ότι έδειχνε εξαιρετικά οξύθυμος. Και από κάποια στιγμή και μετά, με τη δική μας συμπεριφορά, καμιά φορά προκαλούμε από την απέναντι πλευρά. Ότι έδωσε, αυτό, έδωσε κανονικά και στην κάμερα το όλο θέμα της Βρυσίδας. Αν και η Βρυσίδα στο παρελθόν είχε κάνει μια αναφορά για τον πρώην της. Βλέπουμε ότι εδώ για να στηρίξει το δικό του επιχείρημα, αδειάζει πράγματα που έχουν υποθεί off cameras και είναι πράγματα τα οποία είναι εντελώς προσωπικά. Όταν εμείς εδώ πέρα λέγαμε τον Κωνσταντίνο Εμμανουέλη πόσο λάθος κάναμε, μεταφέρει πράγματα τα οποία είναι μυθοπλασία τελείως, εδώ πέρα πάλι κάνει το ίδιο πράγμα ο Τάκης. Λέει κάτι που το έχουμε μεταφέρει. Από τη μέρα που βγήκε ο Ντάνος και όχι στοχοποίησαν τον Ντάνο και είχε μείνει μόνος του, σε κάθε survivor που βλέπουμε, στα υπόλοιπα δηλαδή 4, βλέπουμε κάποιον που παλεύει πετυχημένα ή αποτυχημένα. Παλεύει να θυματοποιηθεί. Δεν συγκρίνεται, έτσι, στη συγκεκριμένη φάση λοιπόν ο Τάκης συνέχεια παλεύει. Γιατί παίζει το τελευταίο του χαρτί. Το τελευταίο του χαρτί λοιπόν είναι, αφού και το αγωνιστικό του τελείωσε, το τελευταίο του χαρτί πλέον είναι να μείνει μόνος του και να το παίξει ότι χάρη του έχει βγει, το έχει βγει όμως, πιστεύεις? Μέχρι το έχει βγει, του έχει βγει. Δεν το έχει βγει. Έχει παραμείνει η Βρυσίδα, έχει φύγει. Παρέμεινε γιατί του έκανε ο Άρης αυτό το μεγάλο λάθος. Το οποίο το αποκάλυψε. Ο Άρης τον έκανε μάγκα. Ναι, αλλά εκείνος το αποκάλυψε, βγήκε μπροστά και το είπε. Πρόσεξε να δεις τώρα μια λεπτομέρεια, έτσι. Γιατί δεν το αποκάλυπτε ένα μήνα πριν που το ήξερε? Δεν ξέρουμε το χρονικό περιθώριο αρχικά. Δεν ξέρουμε το χρονικό περιθώριο. Αφού ο Τάκης το έκανε. Ότι είναι 1-2 μήνες πόσο έλεγε. Λοιπόν, γιατί δεν το έλεγε τότε και το είπε όταν βρέθηκε στον τάκο? Μήπως και αυτός παίζει πολύ ωραία στρατηγικά το παιχνίδι του και χρησιμοποιεί το κάθε τι την ώρα που πρέπει? Υπάρχει χάρη και ένα άλλο θέμα. Μπορεί να μην του έχει βγει και μέχρι στιγμή. Μπορεί να μην του έχει βγει και μέχρι στιγμή εκείνο να νιώθει, γιατί μέσα στο παιχνίδι είναι άλλες συνθήκες, να νιώθει ότι του βγαίνει. Καμιά φορά έχουν και. Μα δεν έχει κάτι άλλο να κάνει, παιδιά. Ο Τάκης δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Ακόμα και οι Τούρκοι τον πήρανε χαμπάρι. Βεβαίως. Ακόμα και οι Τούρκοι. Δηλαδή και οι Τούρκοι είναι μέσα στη συμμορία του Σοηλέδη. Θα μας τρελάνει. Το ότι βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι, συγγνώμη Χάρη, δεν σημαίνει ότι κάνει κάτι επιτυχημένα. Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει ότι ο κόσμος κρατάει προσωπικότητες με τις οποίες δεν ενστερνίζεται, απλά τις κρατάει για να βλέπει λίγο ένα σόου, ένα θέμα να ξεφεύγει. Και παίζει και ποιοι ήταν οι άλλοι υποψήφοι. Δεν σημαίνει ότι όταν βγήκε, το έχουμε δει με άλλους Πελαγία, και ποιοι ήταν οι υποψήφοι, ποιοι ήταν οι συνυποψήφοι, την εκάστοτε φορά παίζει. Καλά, ο καθένας, παιδιά, το ερμηνεύει, το ότι μένει όπως θέλει. Ναι, να σταθούμε.